Κοίταξε, αυτό που είδα στο Τσουλού σαν θέαμα δεν ήταν καλό. Δηλαδή, ως παίκτης του στοιχήματος θα κάτσω να δω το μάτς. Ως οπαδός της Μπάγκερν θα στεναχωρηθώ, ως οπαδός της Ατλέτικο θα ευχαριστώ. Αλλά αυτό το πράγμα δεν ήταν θέαμα. Δεν ήταν δηλαδή κάτι το οποίο στο μάτι του απλού θεατή, όχι του Τζογαδόρου και όχι του οπαδού της Ατλέτικο ή της Ρεάλ, δεν ήταν εντάξει. Με εξέπληξε θετικά το ότι μπήκε ο Λαβρέντης Διανέλος, ο Ζιντάν, στο πετσί του ρόλου του πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, ενώ μπήκε με αφέλεια στο πρωτάθλημα, ανοιχτή άμυνα, έβγαζε μπροστά τον Μαρσέλο, δεν κάλυπτε κανείς, τρώγανε τις κάρτες ο Πέπε με τον άλλο τον στόπερ κτλ. Στο παιχνίδι με τη Σίτι ήταν κατά κάποιο τρόπο πολύ σωστός όσον αφορά το παράγω, αλλά και όσον αφορά το αμήνομαι και κρατάω τα κεκτημένα μου πάνω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Πόσες βρύσες έχει? Δεν έχει βρύσες, αλλά πόσα εκατομμύρια επί Ολυμπιάδας δείξε αυτή τη μαλακία εδώ πέρα. Πόσο τη χρεώσαν ο Βενιζέλος και οι υπόλοιποι, ρε μαλακά, μπορείς να μου πεις? Αυτά τα τζάμια που είναι άμα πιάσει 6 ρίκτερ θα σπάσουν, και αυτές οι δοκοί οι οποίοι έχουν σκουριάσει μέσα σε 10 χρόνια. Πες μου ρε πούστη, πόσο χρεώθηκαν αυτά εδώ? Αυτή η μαλακία εδώ, το Ολυμπιακό έργο, αυτή τη γυφτιά εδώ και 5 ασανσέρ ισχύς του είδους. Κοίτα εδώ. Κοίτα να δεις εδώ τι χρεώσανε, ρε μαλακά. Τι φάγανε οι άνθρωποι, ρε πούστη. Κοίτα τι έχουν φάει εδώ. Τέλος πάντων, φεύγουμε από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, να η θύρα 4. Εδώ το σχολείο, παλιά ήταν εδώ, αυτό ξέρεις. Ήταν που είχε παιδάκι, είχαν η προοδευτική τούμπα, σημαίνεται εδώ κάναμε προπόνηση. Αλφα κατηγορία Θεσσαλονίκης. Και εδώ έγινε πισίνα, ωραία. Ζήτω προοδευτική τούμπα. Μεν προοδευτική της πουτάνας γίνονταν. Προοδευτική της κομμουνιστές. Ήταν παλιά Αιγύπτη την είχα την ονοματώρα, την πήρα κάτι δική σου, κάτι κομμουνιστές. Λοιπόν, πάμε τώρα Γρηγορίου Λαμπράκη πάνω. Πορτοκαλί. Που στήρα, το που λέει την έκανες. Λοιπόν, με εξέπληξε θετικά δύο κινήσεις που έχει κάνει τις έχω σημειωμένες εδώ. Ο Ζιντάν. Μπάγκερ Ατλέτικο. Μην πεθάνουμε, έχει απεργία αύριο. Όχι, όχι. Εδώ Ρεάλ. Καταρχήν της λείπει ο βασικός σεντερφόρ, παίζει όχι εσύ. Κάνει άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο στα 30 μέτρα. Δηλαδή, ο Καρβαχάλ με τον Μπέιλ 10 μέτρα, 12 μέτρα, 15 μέτρα απόσταση. Ο Μαρσέλο, ήρθε και ο Ρονάλντο και μάρκαρ, μου κάνει εντύπωση, αν και δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ράμος Πέπε η στόπερ και ο Κρος ανάμεσα σε Ράμος Πέπε 5 μέτρα 7, Ίσκο ανάμεσα σε Μαρσέλο Ράμο, Μόντρις ανάμεσα σε Πέπε Καρβαχάλ. Και μπροστά ο Χεσέ. Δεν μαρκάρει. Εντάξει. Και όταν κερδίζαν την μπάλα αυτή, προσπαθούσαν να βγάλουν στο χώρο με ταχύτητα αντεπιθέσεις. Δηλαδή έπαιξε η Ρεάλ τη Σίτι μέσα στην έδρα της στο δεύτερο ρόλο σε ένα ημίχρονο. Σου λέει κυρία μου, στα αρχίδια μου που είμαι Ρεάλ, εγώ έρχομαι πίσω στα 30 μέτρα, πάρε εσύ την μπάλα. Μαλάκα του ρε που είσαι σαν Παλαιστής. Τι ήταν αυτό το πράγμα ρε πούστη? Δηλαδή στο Διογέννη Παλάς να πούμε, τέτοιο κτίνος να πούμε στην πόρτα δεν έχεις δει. Γιαγιά του ρε δεκάρι με Φερναντίνιο και Φερνάντο που κόβουνε μόνο. Ούτε μια πάσα δεν μπορούσε στα 10 μέτρα να κάνουν. Μια τριάδα ασύλληπτα ατάλλαντη. Του ρε Φερνάντο Φερναντίνιο. Μετά έκανε και τις αλλαγές. Εκεί ο Νάβας δεν τράβηξε. Και ο Νάβας που έχω εδώ είναι εξτρέμ παλιά σκοπής. Δηλαδή εξτρέμ παλιά σκοπής εδώ τους πρόλαβες για τις επιτσιρικάς. Να πάρω την τρίπλα και να σεντράρω. Να τσεντράρω ότι αν την πάρει ο Αγκουέρο ανάμεσα, ξέρω εγώ, σε Ράμο, Πέπε και Κρός. Είναι παλιωμοδίτικο αυτό. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε πρώτα με τη Ρεάλ. Λέω λοιπόν, μ' άρεσε πολύ ο Λαβρέντης Διανέλος, ίδιος είναι ο πούστης. Αν μάθει το Διανέλο νέο, είναι ίδιος ο Ζιντάν. Που πάει να βγάλει την κόντρα στο μεγάλο χώρο, αλλά είναι τόσο ανεκπαίδευτος. Και δεν πρόλαβε να διδάξει τακτική, δεν ξέρω αν ξέρει. Που δεν έπιασε καμία, μόνο η πρώτη πάσα έπιανε. Δεύτερη πάσα ή τρίτη πάσα, στο χώρο δεν βγαίνανε. Και έχασε η Ρεάλ την ευκαιρία να κάνει το 2, το 3 και το 4-0. Κάνει μια πολύ ωραία κίνηση. Βγάζει το Χεσέ και βάζει το Λούκας Βάσκες, που είναι γρήγορος, τον πάει δεξιά. Πάει τον Μπέιλ αριστερά πάνω στο Σανία και κάνει τη μαγική κίνηση να βάλει το Ρονάλντο σέντερ φορ. Σου λέει Ρονάλντο, όχι πολλά μέτρα. Είσαι κουρασμένος, είσαι ευπαθής και τα λοιπά. Δεν σε τραβάω πίσω άμυνες και τα λοιπά. Σε απαλλάσσω από τα μαρκαρίσματα. Και αλλάζει και τα δύο οχτάρια του. Κρατάει τον Κρος εξάρι. Βάζει τον Τζέιμς Ροντρίγκερ, παίρνει ανάσα με τον Ίσκο. Βγάζει και τον Μόντριτς στο τέλος, βάζει τον Κόβασιτς.
ερχόταν και σαν τρίτο στόπερ κτλ. Και πήρε πολύ ωραία κλοπιμέικα στο δεύτερο ημίχρονο. Ήρθε δηλαδή στα δεδομένα των προπονητών οι οποίοι κλέβουν τα αποτελέσματα με άμυνες κτλ. Εκείνο που δεν έκανε ο προπονητής της, πώς τις λένε, της City, είναι ότι υπάρχει μια αχίλιος πτέρνα, σοβαρή αχίλιος πτέρνα. Είναι ο Μαρσέλο, ο οποίος είναι ένας μπακ ο οποίος ποτέ δεν θα μαρκάρει. Θα τυχωθεί εδώ πέρα, στο ένας μένα θα το φας και τα λοιπά. Και στο προηγούμενο παιχνίδι του τρυπήσαν από εδώ και δεν έπεσε ούτε ένας κόφτης εδώ και φάγανε τις κάρτες ο Ράμος με τον Πεπέ. Με τον Πεπέ. Εκεί δεν χτύπησε αυτός. Αυτός είχε τον De Bruyne, αυτόν τον κοκκινομάγουλο. Οι παιδεραστές πολύ θα γούσταραν να τον έχουν στο κρεβάτι τους αυτόν τον De Bruyne. Ωραίο μαγουλάκι, κολαράκι, ωραίο κτλ. Θα μπορούσε να τον βάλει, όταν έβγαλε τον Ναβάς για παράδειγμα, να βάζει τον Κινιάσκο αριστερά, τον Στέρλινγκ μπροστά από αυτούς τους δύο και να πετάξει αυτόν δεξιά, να κάνει αυτή την κίνηση. Να φάει δηλαδή τον, να φάει τον Μαρσέλο. Δεν την είδα. Πηγαίναν από τον Κατραχάλ, τον Καρβαχάλ. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση θετική ότι προσαρμόστηκε στο ρόλο του σκηνοθέτη ο Διανέλος πάρα πολύ γρήγορα. Σου λέει, έβαλα τον γκολ πίσω, πάνε Ρονάλντο σεντερφόρ. Ωραία, έλα Μπέιλ αριστερά, πιτσιρικά εσύ φάτους από την άλλη μεριά και θα βγαίνω εγώ στο χώρο. Ήταν ανεκπαίδευτος στην αντεπίθεση. Εκεί έχασε και εκεί φοβάμαι τη Ρεάλ. Την είδα πολύ ανεκπαίδευτη σε τακτικό επίπεδο. Για το